Μια ιστορία από το παρελθόν, παλιά, για τον άλλο Μπάμπη, όχι τον Φλου. Μια ιστορία θα σας πω για τον Μπάμπη, τον Μπάμπη που δεν ήταν Φλου, ήταν παιδί του Πασαλιμανιού. Μα τους κανόνες ποτέ δεν έμαθε αυτού του παιχνιδιού. Δεν ήταν όπως τα άλλα τα παιδιά. Πακούγαν μέταλ, φοράγαν Μάρτινς και είχαν μακριά μαλλιά. Ήταν αδέρια στους πολύ για το 89. Δες και ήταν και καλά από άλλη γενιά. Ήταν ο μόνος στην παρέα που ακούγε hip hop. Ήταν ο μόνος που δεν έβρισε ποτέ Αλβανό. Ήταν ο μόνος που φόραγε καπέλο το βράδυ. Ήταν ο μόνος που η αλυσίδα του είχε Volkswagen σημάδι. Τον ενοχλούσε που γινόντουσαν όλοι νεοναζί. Τον θύμωνε που χτύπαγαν τον πλάξη μαθητή. Προσπαθούσε να διδάξει την ισότητα. Τραγική ηρωνία, ήταν ο ίδιος μειονότητα. Δεν μιλάω για νοήματα. Δεν προσπαθώ να δώσω μηνύματα. Απλά εξιστορώ μέσα από άσματα και αφήνω εσένα στα συμπεράσματα. Δεν σου προσφέρω την αλήθεια στο πιάτο. Απλά σου λέω πως είναι ένας από κάτω. Όπως ο Μπάμπης που δεν ήταν Φλου. Που δεν κατάλαβε ποτέ τους νόμους του παιχνιδιού. Μια μέρα ο Μπάμπης είχε φάει ιδέα. Όπως περπάταγε στους δρόμους του Περέα. Να πάρει μέρος στο 15 μελές και να διδάξει από μέσα ιδέες ριζοσπαστικές. Έτσι και έγινε ο Μπάμπης, έγινε μέλος του Λυκείου, την πολιτική ζωή πήρε μέρος. Τις ιδέες του δεν άργησε να πει φωνακτά. Τα χαρτιά του δεν κράτησε για πολύ καιρό κλειστά. Άλλοι αντέδρασαν, άλλοι σοπάσαν. Άλλοι συμφώνησαν, άλλοι τον κράξαν. Άλλοι διαφώνησαν, μα συζητήσαν. Άλλοι δεν μίλησαν, μα τον πουλήσαν. Το τριμελές είχε συνήθεια να βάφει τα αυγά του χρυσά. Γι' αυτό και πήγε κρυφά να βρει οργάνωση στον Μπάμπη να τη στήσει. Και στο σχόλασμα αλήπητα να τον εσαπίσει. Δεν μιλάω για νοήματα. Δεν προσπαθώ να δώσω μηνύματα. Απλά εξιστορώ μέσα από άσματα και αφήνω εσένα στα συμπεράσματα. Δεν σου προσφέρω την αλήθεια στο πιάτο. Απλά σου λέω πως είναι ένας από κάτω. Όπως ο Μπάμπης που δεν ήταν Φλου. Που δεν κατάλαβε ποτέ τους νόμους του παιχνιδιού. Ένα μήνα άρρωσε στο κρατικό. Κι ούτε ιδέα από πρόσωπο φιλικό. Ακόμα και ο πατέρας του του το είχε πει. Απ' την αντίδραση καλύτερη η σιωπή. Μα ο Μπάμπης είχε τελειωτικά πληγωθεί. Και στο μυαλό του είχε σχέδιο σχηματιστεί. Η εκδίκηση γι' αυτόν πια η μόνη λύση. Στα χέρια του θα έπαιρνε του τριμελού στη δύση. Του πατέρα του το δίκανο πήρε ένα πρωί. Και στο λυκείο του πήγε σε φρική εορτή. Το παρτό του πετάει και το όπλο τραβάει. Και για μια στιγμή διστάζει τη σκανδάλη. Δεν πατάει όμως η σύλληψη. Έγινε έτσι κι αλλιώς. Στη φυλακή πια ο Μπάμπης έχει γίνει παλιός. Και μετανιώνει κάθε μέρα την απόπειρα αυτή. Κι αναρωτιέται αν ήταν όντως πιο καλή η σιωπή. Δεν μιλάω για νοήματα. Δεν προσπαθώ να δώσω μηνύματα. Απλά εξιστορώ μέσα από άσματα. Και αφήνω εσένα στα συμπεράσματα. Δεν σου προσφέρω την αλήθεια στο πιάτο. Απλά σου λέω πως είναι ένας από κάτω. Όπως ο Μπάμπης που δεν ήταν Φλου. Που δεν κατάλαβε ποτέ τους νόμους του παιχνιδιού.